την απόλυτη αντίδρασή του στο νομοσχέδιο για τη φορολόγησή του, που του επιφυλάσσει μια σειρά από αρνητικέ συνέπειε, όπω είπαν, εξέφρασαν σήμερα οι δικηγόροι του Ρακλείου, που μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, συμμετείχαν σε διήμερη προειδοποιητική αποχή από τι δίκε. Σήμερα και αύριο το Δικηγορικό Σώμα. Όχι μόνο ο δικηγόρο Λόγο Ιρακλείου, αλλά όλοι οι μεγάλοι δικηγορικοί και συλλογοι τη χώρα απέχουν από τα καθήκοντά του ένδειξη διαμαρτυρία για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Την πριν Δημιουργεί πολύ μεγαλύτερε αδικίε από αυτέ που υποτίθεται προσπαθεί να επιλύσει. Οι δικηγόροι έκαναν λόγο για ένα νομοσχέδιο που πλήττει τη ραχοκοκαλιά τη ελληνική οικονομία και κοινωνία, λέγοντα ανοιχτά ότι την ώρα που η κυβέρνηση εισάγει το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα, συνάδελφοί του, κυρίω νέοι δικηγόροι, και όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη τη χώρα, μετατρέπουν σε γραφεία τα σπίτια του, αφού δεν μπορούν καν να τα συντηρήσουν. Με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ένα ποσοστό τη άξου του 33% των δικηγόρων βρίσκεται σε ρύθμιση. Επίση, να επισημάνω το εξή. Οι νέοι δικηγόροι, νέοι δικηγόροι είναι και εξαετία και επταετία. Ε, δεν έχουν εισόδημα πάνω από 1.000 ευρώ. Καθαρό εισόδημα πάνω από 1.000 ευρώ. Πολλοί εξ αυτών αναγκάζονται να ε, μετατρέψουν το σπίτι του σε γραφείο. Έτσι. Το να ζητά λοιπόν από αυτού του συναδέλφου να πληρώσουν φόρο και ασφαλιστικέ εισφορέ στο επίπεδο των 5.500 περίπου, είναι παράλογο. Με την προειδοποιητική, όπω χαρακτήρισε αποχή... οι δικηγόροι του Ηρακλείου επί τη ουσία άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχιση των κινητοποιήσεών του, διευκρινίζοντα ότι αν στόχο ήταν ένα νομοσχέδιο που θα πατάσει τη φοροδιαφυγή, τρόπο προκειμένου αυτό να επιτευχθεί υπήρχε και πάντω καμία σχέση δεν θα μπορούσε να έχει με αυτό που συνταράσει τα θεμέλια του επαγγέλματό του. Νομίζουμε ότι αποτελεί ομολογία αδυναμία τη πολιτεία να διενεργήσει φορολογικού ελέγχου. Και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή ένα εισόδημα το οποίο δεν, δεν, δεν υφίσταται επί της ουσίας, δεν οδηγεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αν η πολιτεία θέλει πράγματι να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, έχει τα εργαλεία για να το κάνει. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 90.